Κύριε Παπαναστάση, λέγαμε και νωρίτερα από την αρχή αυτής της βραδιάς ότι το ΚΚΕ καταγράφει μια καλή βραδιά, μια καλή εκλογική αναμέτρηση σήμερα, διότι σε αρκετούς δήμους, σε αρκετές περιφέρειες, τα ποσοστά είναι ανεβασμένα. Καταρχάς να πούμε ότι παγιοποιείται αυτή η εικόνα την οποία περιγράψατε με την παρέλευση του χρόνου. Είναι γεγονός και είναι, αν θέλετε, και εμβληματικές κάποιες περιοχές. Η Καρία πήρε το Δήμο. Πάτρα πάει, παρόλο την ομογενοποίηση της αντίθεσης. Μετατορινά αποτελέσματα, ο κ. Πελετσίδης πάει στο δεύτερο γύρο. Πάει στο δεύτερο γύρο. Δεν καθαρίζει από αυτή την Κυριακή. Φυσικά και όχι, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι παρόλη την συμφωνία των αυγουστιάτικων τσιπουράδικων που σμίξανε οι αντίπαλοι του Πελετίδη και συμφώνησαν στο δεύτερο γύρο να κατέβουν παρέα, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι ο πατρινός λαός ξέρει τι θα ψηφίσει και θα ψηφίσει εκεί. Δήμο Αθήνας, διπλασίασε το ποσοστό της η Λαϊκή Συσπήρωση. Περιφέρεια Αττικής. Αυτά είναι θέματα τα οποία πραγματικά μας να ρωτήσω κάτι, χαροποιούν. Αν μου επιτρέπετε έτσι ευθέως, γιατί φαίνεται ότι η Λάρισα, η Θεσσαλία, συγγνώμη, αναδεικνύεται στο ιερό δισκοπότηρο της επόμενης Κυριακής, του δεύτερου γύρου. Εκεί, εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δια της Λαϊκής Συσπήρωσης και του υποψηφίου που έχετε εκεί πέρα, που αν θυμάμαι καλά πήρε γύρω στο 15% κάπου εκεί, πολύ υψηλό ποσοστό επίσης, μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να αποκαθιλώσει τον αγοραστό και να εκλέξει τον κουρέτα. Προφανώς ο κόσμος δεν κινείται γραμμικά και μονοσήμαντα. Εκεί, σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πάρετε θέση ή θα πείτε ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει? Όπως και στον πρώτο γύρο τώρα, αυτή την Κυριακή, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, και ίσως ήταν και το μοναδικό κόμμα, είχε την πολιτική αυτοπεποίθηση να στηρίξει τη Λαϊκή Συσπήρωση, όπως και την προηγούμενη πενταετία, σε όλη την Ελλάδα. Όμως. Έτσι εκεί λοιπόν, θα έχετε, στο αυτό δεύτερο γύρο, όπου υπάρχει η επιλογή να στηρίξουμε Λαϊκή Συσπήρωση, είναι αυτονόητο, ναι, ότι θα το δεν μιλώ για αυτό τώρα. Είναι εύκολο αυτό που μου λέτε. Έρχομαι σε αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω ευθέως. Οπουδήποτε λοιπόν. Αγοραστός ή κουρέτα, τι λέτε. Οπουδήποτε κάντε αλλού. Ό,τι θέλετε ή στηρίζουμε. Οπουδήποτε αλλού, όπως η περίπτωση της Θεσσαλίας, την οποία λέτε εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα προτρέψει τους ψηφοφόρους του, ναι, την απόφασή του να ψηφίσει ή λευκό ή άκυρο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς θολές διαδρομές δεν ακολουθούμε.